Ιωαννού Παλατιανού και του επιτυχή μου Προέδρου Λευτέρη Σπασάνη. Με ιδιαίτερη χαρά μας βλέπουμε ότι παρελθύσουν τα κοντά μας και τα δύο χωριά καταγωγής των ηρώων, τα Σελιά και τα Ξηγενά. Μόλις ενημερώθηκαν για την πραγματοποίηση της εκδηλώσης, αποφάσισαν να τα συμμετάσχουν. Καλωσορίζουμε την αντιπροσωπεία από τα Ξηγενά, χωριό του ήρωα Στυλιανού Κλειδί, με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Στρατιδάκη, το αντιπρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητος, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρογεννάκη και αρκετά μέλη της αντιπροσωπείας. Επίσης, καλωσορίζουμε τη Συριανή Αντιπροσωπεία, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του Χωριού. Δυστυχώς, ο επιμέλειος του χωριού μας, πατήρ Ιωάννης Μπάπτης, ήταν αέρτη, είχε κόψει σε δύο άνθρωπος, αλλά ένα έκτατο οικογενειακό γεγονός του το ανέβαλε. Όπως επίσης και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος είναι ασθενής, όπως σας μεταφέρω, του συνεδρισμού και τις ευχές τόσο του Ευκαιρίου, πατέρα Ιωάννη Πάλι, τόσο και του Προέδρου της Κοινότητας, κυρίου Ιωάννη Τσερουδάκη. Καταποτεύοντα και κύριο ρόλο, χαιρετίζουμε την εκδήλωση και καλωσορίζουμε τους ανωνύμους συμπαθειώτες και ιδιαίτερα τους συμπαθειώτες. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους της Ομοσπονδίας μας που παρατήσονται σήμερα κοντά μας, που μπορεί να μην είναι κριτικοί, όπως σέβονται, αγαπούν και εκτιμούν την Κρήτη. Σας ευχαριστώ όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για την παρουσία σας και κάθε τους ομόμενους ήρωες. Ευχαριστώ πολύ. Με πάθος θα έλεγα. Ήθελε πολύ να βρίσκεται σήμερα.
κοντά μας, αλλά οι πολλές υποχρεώσεις των ημερών δεν τους επέτρεψαν. Και πιστέψτε ότι ο δεσπότης μας στο Ρέθινο τρέχει πολύ. Τρέχει πολύ και σε πολλούς τόπους. Πέτρα σίγουρα και εδώ πέρα από λοιπόν οι συνθήκες το επέτρεπαν, όμως επειδή δεν το επιτρέπουν, βρίσκομαι εγώ εδώ με χαρά, με συγκίνηση και με αυτή την διπλή ιδιότητα. Να μεταφέρω την ευχή και την αγάπη και τον χαιρετισμό του Επισκόπου μας στο Ρέθινο, του κυρίου κυρίου Προδρόμου, και ως απόγονος του καπετάν Στυλιανοπληδή, να βρίσκομαι λίγο σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πραγματικά με ανασκεφτά, έτσι, δημιουργεί παράξενα συναισθήματα, διότι η πρώτη μου γνωριμία και επαφή με τον καπετάν Στυλιανοπληδή ήταν αυτή η φωτογραφία του επίσω μου. Αυτή η πραγματικά εκπληκτική μορφή του καπετάν Στυλιανοπληδή κοσμούσε το μαραγκούδικο του πατέρα μου, Γεωργίου Πληδή, του μακαρίτη πατέρα μου, ο οποίος πάνω από τον πάνω της μαραγκοδογιάς του είχε σε μια μεγέθη κορνίζα, η οποία σχεδόν άγγιζε το μέγεθος του καπετάν Στυλιανού Πληδή, 2 μέτρα περίπου. Πιο μεγάλη ήταν η κορνίζα από το μαγαζί του πατέρα μου. Είχε λοιπόν και αυτή την κορνίζα και την φωτογραφία του καπετάν Στυλιανού Πληδή και κάθε φορά που πήγαινα εδώ μικρό παιδί, μιλάμε για την δεκαετία του 80, στα χρόνια του τα δημοτικά, πάντα αυτή η μορφή με συνέδρανε. Σκεφτούσα και μια συγκίνηση στην καρδιά μου, χωρίς να πω κι εγώ ίδιος ότι το διορίσω, ερχόταν αυτόματα. Και αυτό που έχω κρατήσει από τη σχέση που είχε ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, με τον καπετάν Στυλιανού Πληδή, είναι ότι όταν αναφερόταν ο πατέρας μου στον καπετάν Στυλιανού Πληδή, ή όταν θυμάμαι τον πρωτορώτησα, ποιος είναι αυτός πατέρα εκεί πάνω, δάκρυσε. Ο πατέρας μου δεν δάκρυζε εύκολα. Είχε έτσι έναν υπέρμετρο εγωισμό, αυτόν τον καλό εγωισμό και δεν δάκρυζε εύκολα. Δεν ξέρω αν είναι που η συνήθεια των κλειδίδων. Οι κλειδίδες όμως το μέσα το ξέρουμε καλύτερα ίσως. Αλλά ο πατέρας μου δεν συνήθιζε να δάκρυζε εύκολα και να κλαίει μπορώ πάρα περισσότερο. Όταν λοιπόν του έλεγα ποιος είναι αυτός, λέει ο καπετάνιος. Λέω, πατέρα, τι σημαίνει καπετάνιος, τιμή και αξίες. Αυτές τις δύο λέξεις έχω κρατήσει από τον πατέρα μου ως παρακαταθήκη, βλέποντας τον ίδιο να μιλάει με συγκίνηση για τον καπετάν Στυλιανό Πληδή. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και μεγάλωνα και έπαιρνα το γυμνάσιο και στο Λύκειο, ένας άλλος κλειδί που είναι εδώ ανάμεσά μας, με διεισδυτική και διορατική έτσι ματιά, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο που πρέπει να μεταφέρουμε και αυτό, για τον καπετάν Στυλιανό Πληδή και όλα τα γεγονότα της εποχής εκείνης, ο Κώστας ο Πληδής, που είναι κάπου εδώ ανάμεσά μας, αλλά δεν έχει σημασία τόσο πολύ αυτό. Σημασία έχει ότι άρχισα λοιπόν και εγώ σήμερα να ξεκινήσω τα βιβλία της ιστορίας για να γνωρίσω αυτόν τον πρόγονό μου, για τον οποίο καμάρωνε ο πατέρας μου, και σήμερα καμαρώνω κι εγώ. Και με αισθήματα πραγματικά συγκίνησης και με αισθήματα έτσι πατριωτικά, θα έλεγα, έντονα, αντιφύζω ξανά τη μορφή του εδώ πίσω. Γιατί από τότε, από τα χρόνια του Δημοτικού συνοδεύει τη ζωή μου. Και νομίζω, αγαπητοί μου, ότι αν η σημερινή εκδήλωση έχει ένα στόχο, αυτός θα είναι τόσο πολύ να γνωρίσουμε τους καπετάνιους αυτούς. Είναι δύσκολο να τους αγγίξουμε. Το να προσπαθήσεις και να προσπαθήσουν, είμαι σίγουρος από ό,τι γνωρίζω καλά, οι εκλεκτοί ομιλητές να αγγίξουν σέγματα από την ψυχή και την ταρκή αυτών των ανθρώπων, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε στο βάθος της. Διότι πολλοί απλά ίσως πρέπει να ζήσουμε καταστάσεις και στιγμές τέτοιες για να δούμε πραγματικά ποιος είναι καπετάνιος. Όμως νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση έχει και έναν άλλο στόχο. Να μπορέσουμε όλοι μας τελικά, φεύγοντας από εδώ, να πάρουμε το μεγάλο μήνυμα ότι και η ζωή έξω χρειάζεται καπετάνιους. Όπου ο καθένας έχει ταχθεί. Εγώ ως παπάς, ο πατέρας Θεοδόρος μας, ο πατέρας Παναγιώτης, που άφηνε την κατεργογή του σκεφτεί από την Κρήτη, εκεί από τα μέρη τα ιστορικά του Αγίου Βασιλείου, όλοι, ο καθένας που είναι εδώ μέσα, νομίζω ότι έχει ανάγκη να πάρει τα μηνύματα αυτών των ανθρώπων και να τα κάνει δικά του μηνύματα.
και να παρατεθέτουμε στη δική μας προσωπική ζωή και να βγούμε έτσι έξω τα πετάκια της ζωής και στα μετερίζια που η ζωή μας έχει τάξει και ο Θεός έχει επιτρέψει να διακονούμε. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν καταφέρω και τη δική μου αγάπη και τον χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο για την τιμητική πρόσκληση. Καταφέρω λοιπόν και την ευχή και την αγάπη και τον δεσπότη ο οποίο επαναλαμβάνω θα ήθελε πολύ να είναι εδώ γιατί ξέρει ο δεσπότη πώ να τιμά. Πιστέψτε με αυτά τα δύο χρόνια που είναι κάτω από εμά, ξέρει να τιμά την ιστορία του Σαντόρια. Αλλά δεν μπορεί να είναι σε πολλού τόπου ταυτόχρονα. Και έτσι λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο πρόεδρο και όλου του ανθρώπου τη Ομοσπονδία που σήμερα κάνουν αυτή την υπέροχη τελετή για να μπορέσουμε όλοι να φύγουμε καλύτεροι και με πιο γενναίο το χρόνο τη ψυχή μα στον αγώνα τη ζωή που δίνει ο καθένα από εμά. Να πάνε όλα καλά. Τιμή και αξίες, όπως πολύ σωστά είπατε, μας μεταφέρατε κι εσείς εδώ και να μεταφέρετε και τις δικές μας ευχαριστίες στον Δεσπότη. Κύριος Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Πασόκ κινήματος Αλλαγής Ρεθύμνου, μαζί μας. Ευχαριστούμε για την τιμή, το δικό σας χαιρετισμό. Καλησπέρα σας από εμένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πρώην Επαρχία Δαγίου Βασιλείου για την πρόσκληση και από την εκδήλωση τη Δύση και Μνήμη δύο συναντριωτών. Είμαστε όλοι εδώ να αποδώσουμε χώρο τιμή σε δύο ήρωε, τον Στυλιανό Φιντή και τον Χρήστο Μακρύ, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή του πολεμώντα με γενναιότητα στο μαζιολογικό και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τιμώντα πρώτα απ' όλα τον ιδιαίτερο τόπο του και κατεπέκτα στην πλειονότητα. Η θυσία όλων αυτών των ανθρώπων είναι η ιστορία του χθες που χαράζει την νεότερη ιστορία. Γι' αυτό και ως χώρα, αλλά και ως καθένα ξεχωριστά, έχουμε υποχρέωση να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους δύο παρόντες. Και από την οικογένεια Κλειδί βρίσκεται εδώ ο Στέλιος Κλειδής του Χαρίτη μου. Παρακαλώ να χαιρετήσει και εκείνος ένα σύντομο χαιρετισμό. Με δίδες του. Σας ευχαριστώ.
στείλει μηνύματα για καλή επιτυχία της εκδήλωσης ο πρώην Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Μιχάλης Απαραμεριτάκης και ο Αντιπρόεδρος Αλήμου Πάγου κ. Δημήτρης Κυριτσάκης. Πήγαινε που περάσαμε στα πάωρα της νύχτας και ακούστηκε το διάβα τους και ανατριχιάζει ο κόσμος. Ξυπνούν τα εντόνια από τις εφολιές και τα στοιχιά ξυπνούνε. Ο καραβί της συνολής και ο κλειδής συνάδελος, ο Νικολούδης και ο Μακρύς. Η ριζίτικη ομάδα Έγαγρος θα μας πει με το δικό της μοναδικό τρόπο το ριζίτικο που μόλις ακούσατε. Oh, God, I mean.
από ένα χωριό κάτω από τα θαράκια που δεν είχε πείτε δρόμο.
να το έρθω να σπουδάσει, να περάσει το πανεπιστήμιο, να πολεμήσει για την ελευθερία της πατρίδας του, να γίνει διδακτορικός φοιτητής και απόφοιτος στο πανεπιστήμιο του Μονάχου, να γίνει φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν πράγματα που του τα δώσει η πατρίδα, όπως τότε ήταν, στην οποία και η Εκκλησία με το σωλαρχείο του Κρισίου τότε πολλά πατήματα έδωσε σε αρκετούς ανθρώπους. Και αυτή η πατρίδα του έκανε να γίνει ένα πράγμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα ήταν. Αυτός λοιπόν είναι ο ορισμός τον οποίο εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τιμούμε, ακριβώς για να θυμόμαστε στα μικρά πράγματα που έχουμε, ότι ένα παλικάρι από ένα μικρό χωριό στα νότια της Κρήτης, κάτω από τα Χαράκια, μπορεί να γίνει ο Χριστός ο Μαχτής. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστούμε για την τιμή. Ελάτε εσείς ηρωικοί της Κρήτης πολεμάκοι, Σιτήρου σταυραϊτοί και μακεδονομάχοι, Λούβα και βάρβα και κλειδί και φίδι εκαούδι, Κατσίγαρη και πούλακα, σκουντρί και νικολούδι, και καραβίτι και μαγκρί, σκαλίδι μαυρογέννη, μολάνι και καλογερί, γαλάνι, σεημένη, ψυχές μεγάλες με τιμή, σαγόνες αγιασμένες, τσιμάνας Κρήτης συγγενιές, οι χιλιοδοξασμένες. Thank you.
στη λαϊκή μνήμη, επιστημόμενα κάθε φορμή. Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες αναπτυστές που διαφέρουν τις προσοχή των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι γιατί κάνουν κάτι λιγότερο από τους άλλους, κάτι λιγότερο σημαντικό ή ηρωικό, ούτε γιατί η ενότητα και το πάθος τους για την ελευθερία δεν είναι εξομνημόνια, αλλά γιατί η λήψη του χρόνου έχει καλύψει τα ίδια και τη διαδρομή τους. Αν και το ιστορικό αποτύπωμά τους ήταν ξεκαθοριστικό για την απελευθέρωση και τη συνολική πορεία υλοποίησης των εθνικών μας στόχων. Για μια τέτοια προσωπικότητα, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Για ένα κριτικό ήρωα που η ανθρία και το πάθος του για τη ελευθερία ήταν παρημιότυπη. Ο καπετάν Στυλιανός Κλειδής. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Διαβάζοντας το βιβλίο που αναφέρθηκα, με τη λάβη στα μάτια του Κώστα Κλειδί, μου αποκαλύφθηκε το μεγαλείο, η ανδρία, η αξία ενός ήρωα που στις μέρες μας λύγει με μονέτα. Ξέρετε, συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο καπετάν Μιχάλης, όπως τον περιγράφει ο κορυφαίος Νίκος Καζαντζάκης. Ατρόμητος, αγέροχος, ασυμβίβαστος, παθιασμένος για την ελευθερία. Να λέει, θα πεθάνω ελεύθερος, γιατί σε όλη μου τη ζωή πολέμησε για την ελευθερία. Αυτό ενσαρκώνει ο Στυλιανός Κλειδής. Ένας μεγάλος ήρωας, λοιπόν, που γεννιέται στα Στυλιανά. Τόπο κατηγορής του Αΐνου του Πατέρα μου. Της επαρχίας Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθινο, το 1870. Ήταν γιος του Γεωργίου Κλειδή και της Μαρίας Μπίγκια της Φακιά. Μεγαλώνει με ιστορίες ηρωισμού και αυταπάρνησης προγόνων. Σπουδάζει στη σχολή του Αγίου Πνεύματος στη Χυσό μια κοιτίδα της ιστορικής συνείδησης και της μνήμης. Ένας πανύψηλος, γεροδεμένος άντρας και αγμένος από το υλικό των ηρώων. Το αποδεικνύει από νωρίς, όταν συμμετέχει ενεργά στους ξεσηκωμούς του 1895-1897 σε μια σειρά συγκρούσεων ενάντια στην τουρκική αυθαιρεσία και καταπίεση. Αποφυτά από το δασκαλείο λοιπόν του Κισού και διορίζεται δάσκαλος σε σχολείο του Πεθύμνου. Ξέρετε, σε αυτήν την ιστορία και σε αυτήν την πορεία υπάρχουν ηρωικές μορφές γνωστές σε όλους που έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και τους θυμούμε κάθε φορμή. Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες αναπτυστές που διαφέρουν στην προσοχή των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι γιατί κάνουν κάτι λιγότερο από τους άλλους, κάτι λιγότερο σημαντικό ή ηρωικό, ούτε γιατί η ενότητα και το πάθος τους για την ελευθερία δεν είναι εξομνημόνια, αλλά γιατί η λήψη του χρόνου έχει καλύψει τα ίδια και τη διαδρομή τους. Αν και το ιστορικό αποτύπωμά τους ήταν ξεκαθοριστικό για την απελευθέρωση και τη συνολική πορεία υλοποίησης των εθνικών μας στόχων. Για μια τέτοια προσωπικότητα, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Για ένα κριτικό ήρωα που η ανθρία και το πάθος του για τη ελευθερία ήταν παρημιότυπη. Ο καπετάν Στυλιανός Κλειδής. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Διαβάζοντας το βιβλίο που αναφέρθηκα, με τη λάβη στα μάτια του Κώστα Κλειδί, μου αποκαλύφθηκε το μεγαλείο, η ανδρία, η αξία ενός ήρωα που στις μέρες μας λύγει με μονέτα. Ξέρετε, συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο καπετάν Μιχάλης, όπως τον περιγράφει ο κορυφαίος Νίκος Καζαντζάκης. Ατρόμητος, αγέροχος,
ασυμβίβαστος, παθιασμένος για την ελευθερία, να λέει «Θα πεθάνω ελεύθερος, γιατί σε όλη μου τη ζωή πολέμησα για την ελευθερία». Αυτό ενσαρκώνει ο Στυλιανός Κλειδής. Ένας μεγάλος ήρωας, λοιπόν, που γεννιέται στα Κουσιλιανά, τόπου καταγωγής του Αίνου του Πατέρα μας. Της επαρχίας Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθινο, το 1870. Ήταν γιος του Γεωργίου Κλειδή και της Μαρίας Μπίκη από τη Σφακιά. Μεγαλώνει με ιστορίες ηρωισμού και αυταπάρνησης προγόνων. Σπουδάζει στη σχολή του Αγίου Πνεύματος στη Χρυσό μια κοιτίδα της ιστορικής συνείδησης και της μνήμης. Ένας πανύψηλος, γεροδεμένος άντρας και αγμένος από το υλικό των ηρώων. Το αποδεικνύει από νωρίς, όταν συμμετέχει ενεργά στους ξεσηκωμούς του 1895-1897 σε μια σειρά συγκρούσεων ενάντια στην τουρκική αυθαιρεσία και καταπίεση. Αποφυτά από το δασκαλείο λοιπόν του Κισού και διορίζεται δάσκαλος σε σχολείο του Ευθύμιου. Πρόσθεξα να τους ελευθερώσουν.
σε αυτήν την ιστορία και σε αυτήν την πορεία υπάρχουν ηρωικές μορφές γνωστές σε όλους που έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και τους τιμούμε με κάθε αφορμή. Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες αγωνιστές που διαφέρουν στην προσοχή των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι γιατί κάνουν κάτι λιγότερο από τους άλλους, κάτι λιγότερο σημαντικό ή ηρωικό, ούτε γιατί η ενότητα και το πάθος τους με την ελευθερία δεν είναι αξιομνημόνια, αλλά γιατί η λύθη του χρόνου έχει καλύψει τα ίδια και τη διαδρομή τους. Αν και το ιστορικό αποτύπωμά τους υπήρξε καθοριστικό για την απελευθέρωση και τη συνολική πορεία υλοποίησης των εθνικών μας στόχων. Για μια τέτοια προσωπικότητα, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ. Για ένα κριτικό ήρωα που η ανθρία και το πάθος του για τη ελευθερία ήταν παρημιότητα. Ο καπετάν Στυλιανός Κλειδής. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Διαβάζοντας το βιβλίο που αναφέρθηκα με τη δάση στα μάτια του Κώστα Κλειδί, μου αποκαλύφθηκε το μεγαλείο, η ανδρία, η αξία ενός ήρωα που στις μέρες μας λύγει με μονέτα. Ξέρετε, συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο καπετάν Μιχάλης, όπως τον περιγράφει ο κορυφαίος Μίλος Καζαντζάκης. Ατρόμητος, αγέροχος, ασυμβίβαστος, παθιασμένος για την ελευθερία. Να λέει, θα πεθάνω ελεύθερος, γιατί σε όλη μου τη ζωή πολέμησα για την ελευθερία. Αυτό ενσαρκώνει ο Στυλιανός Κλειδής. Ένας μεγάλος ήρωας, λοιπόν, που γεννιέται στα Στυλιανά. Τόπου κατηγορής του αείμνους του πατέρα μου. Της επαρχίας Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθινο, το 1870. Ήταν γιος του Γεωργίου Κλειδή και της Μαρίας Μπίγκια της Φακιά. Μεγαλώνει με ιστορίες ηρωισμού και αυταπάρξης προγόνων. Σπουδάζει στη σχολή του Αγίου Πνεύματος στην Κισό μια κοιτίδα της ιστορικής συνείδησης και της μνήμης. Ένας πανύψηλος, γεροδεμένος άντρας και αγμένος από το υλικό των ηρώων. Το αποδεικνύει από νωρίς, όταν συμμετέχει ενεργά στους ξεσηκωμούς του 1895-1897 σε μια σειρά συγκρούσεων ενάντια στην τουρκική αυθαιρεσία και καταπίεση. Αποφυτά από το δασκαλείο λοιπόν του Κισού και διορίζεται δάσκαλος σε σχολείο του Ευθύμιου. Αλλά και τη δικαίωση όλων όσων αγωνίστηκαν για το ιδανικό της ελευθερίας και την υπέρτατη αξία της ζωής. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη και δυναμική που σας διακρίνει να συμβάλλετε από το δικό σας μετερίζι στη διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Με εκτίμηση, Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου. Και η κυρία Μαρία Ιωνή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης. Κύριε Πρόεδρε, με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας στην εκδήλωση μνήμης και τιμής αφιέρωμα στην εθελοντική συμμετοχή των αγιοβασιλωτών αρχηγών ηρώων Στυλιανού Κλειδί και στο Μακεδονικό Αγώνα και τον Στυλιανού Κλειδί και Χρήστου Μακρύ στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο που διοργανώνεται τη Δευτέρα 8 Απριλίου στην Αθήνα με την υποστήριξη και τις περιφέρειες της Κρήτης. Λυπάμαι ιδιαίτερα, καθώς λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού μου στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στην ποιητική σας πρόσκληση. Η υπέρτατη θυσία των ανθρώπων αυτών που έλαβε χώρα στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας κατακλείζει τη μνήμη μας και έχει άξια κατακτήσει το σεβασμό και την εκτίμησή μας. Ελάχιστη πράξη ευγνωμοσύνη για την ανυπέρβλητη προσφορά του στον τόπο μας και στις νεότερες γενιές αποτελεί κάθε εκδήλωση μνήμης στην αυτοθυσία και το μεγαλείο ψυχής των πεσών.
Ως πολιτεία και κοινωνία έχουμε χρέος να αποτείνουμε φόρο τιμής και μνήμης στους προγόνους μας που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα. Τόσο με τη στάση ζωής μας και την καθημέρα πράξη μας, όσο και με τις ενεργειακές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής όπως η σημερινή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση. Με εκτίμηση, Μαρία Ελωνής, Ανιπεριφερειάρχης Βεφήμιος. Συνεχίζουμε. Με το συγκρότημα, με το χορευτικό συγκρότημα Μετσόβου. Δάσκαλός τους, ο κύριος Γεώργιος Μέτσιος. Παίζει το συγκρότημα του κυρίου Χρήστου Σιούλα.
όλοι μαζί, έτσι και τώρα, τα δύο συγκροτήματα θα ενωθούν. Γιατί στο μέτωπο όπως μάθανε οι ήρωες πως θυμούνε, αμέσως καταφτάσαμε κοντά μας να βρεθούμε. Κι εγώ θα ρίξω δάφνες και μητριές από τον Ψιλορίτη, εκεί που ανταμωθήκανε η Ήπειρος και η Κρήτη.
στου 12 την πόρα. Και εμείς σε δρίσκο μέτσοβο Έλληνες ζούμε τώρα. Συγχαρητήρια, τηλεγράφημα έχουμε και από την κυβερνητή κυρία τα κουσελιανά και τα σελιά και τα σελιά και τα κουσελιανά.